Ζακαρίας, Κατερίνα, Λατάνια. Τι πάθανε, καλέ? Έχουνε προβλήματα και με στείλανε σε εσένα να πας και τους βοηθήσεις. Τι προβλήματα? Εξαρτήσεις. Μπεατακή, βάνα εδώ. Σε χρειαζόμαστε. Αυτή η γυναίκα δεν σε παράτησε, Σύφη. Θυσιάστηκε για σένα. Αν δεν το καταλαβαίνεις, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Διάβασέ του και θα καταλάβεις. Πρέπει να βρεις και τα υπόλοιπα. Αυτά δεν φτάνουν για ζήτη. Να φτάσουν! Ρε, άκου, τι λέμε. Δεν μπορώ να βρω άλλα λεφτά. Για ποια με πέρασες? Άμα θες εσύ, έχεις τρόπο να βρεις τα λεφτά. Ωχ, θα μπλέξουμε. Όχι, δεν θα μπλέξουμε. Μιμή, η Μαρίνα μάλλον κινδυνεύει και χρειάζεται τη βοήθειά μας. Θα βοηθήσεις, ρε φίλε? Γιατί μας ενοχλείς? Σας? Εγώ σένα πήρα. Με ενοχλείς, ήθελα να πω. Γιατί δεν με αφήνεις ησυχή? Κοίτα, εγώ πήρα να δω τι κάνεις και... Ε, ρε, Θράσος. Δεν με παρατάς και τσι. Ρενάτα, σε ποιον μιλήσες έτσι? Λέγε, ρε, είσαι μέσα. Τι βοήθεια χρειάζεται, Μαρίνα? Είναι ένας τύπος που την ενοχλεί. Τι εννοείς την ενοχλεί? Μπουκάρει που την κουστάρει μέσα στο εργαστήρι, παίρνει λεφτά και μετά την εκβιάζει για να πάρει περισσότερα. Ρε Βλάση, η Μαρίνα έχει πει να μην μπλεκόμαστε στα προσωπικά της. Δεν είναι προσωπικό αυτό, ρε. Μπορεί να κινδυνεύει, σου λέω. Ναι, αλλά αν μπλεχτούμε, μπορεί να ξανατσακωθείτε όπως την προηγούμενη φορά. Δεν με νοιάζει εμένα καθόλου. Εγώ θέλω να μάθω τι ρόλο βαράει αυτός ο τύπος. Και θα το κάνουμε κρυφά. Μόνο εγώ και εσύ, ε. Κρυφό, ε. Deal, όπως παλιά, μεταξύ μας. Λέγε, ρε, είσαι μέσα. Μέσα. Τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, θέλω να πας να την ψαρέψεις διακριτικά. Γιατί δεν πας? Εγώ δεν πάω γιατί με έχεις την μπούκα και δεν θα μου ανοιχτεί. Ενώ σε σένα μπορεί να τα πει όλα. Ε, έτοιμος? Το κατώ. Τι? Δεν θα μου απαντήσεις. Σε ποιον μιλούσες έτσι? Δεν κατάλαβα, θα μου κάνεις ανάκριση? Καλά, ρε, αγαπη, εντάξει, ρέμισε. Δεν είπαμε ότι σήμερα θα χαλαρώσουμε? Ναι, έχεις δίκιο. Θα περάσουμε τέλεια, θα δεις. Θα μας χτυπήσει το αεράκι, να ακούσουμε τα κύματα. Δεν θα με τσιγκλάσω όμως. Όχι, στο υπόσχομαι. Σήμερα μόνο χαλάρωση. Να σου πω, θα μου πάρεις και παγωτό. Ό,τι θέλει, γυναικάρα μου. Φράουλα. Φράουλα και πιστάτσιο. Να σου πω, συγγνώμη που σου μίλησα απότομα πριν. Ο Φώτης ήταν στο τηλέφωνο. Τι σου έκανε? Γκρινιάζει. Όλο γκρινιάζει. Δεν τον έχει πάρει σμήνη τόσες μέρες τηλέφωνο και ξεσπάει επάνω μου, καταλαβες? Έλεος δηλαδή, εντάξει, ηρέμησε. Είπαμε σήμερα δεν έχει νεύρα. Δεν έχει νεύρα. Δεν. Ναι. Άντε, πάμε. Πάμε στη θάλασσα. Έχω να σου πω και πολλά νέα με Ισμήνη και Γιάννη. Α, καλά, έχω να σου πω και εγώ πολλά νέα με Εμιλία και Αντρέα. Πάνα βάλω ρούχα και φύγαμε. Άντε. Κυρία Μπεάτα μου, άκου τώρα να δεις τι έχουμε πάθει. Έχουμε τρία περιστατικά. Είναι κάτι φίλοι μας που πρέπει να ξεριζώσουν τις αιμονές τους, τα κουσούρια τους. Ναι, καλή, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Γιατί αλλιώς θα χάσουν τη δουλειά τους. Άκου τώρα, η μία είναι προληπτικιά, η άλλη είναι κουτσομπόλα. Σπιούνα, πες καλύτερα. Έστω σπιούνα, και ο άλλος είναι γκαντέμις επίπεδου μαύρη γάτα και πάνω. Και υπνοβάτης τελευταία. Ναι, άντε βρε κυρία Μπεάτα μου, βοήθα εκεί πέρα, μήπως δουν και άσπρη μέρα. Άντε, άντε. Άντε, γεια. Ας το μπισκοτάκο μου, ανέλαβε η δικιά. Αυτό το φάκελο τον βρήκα τυχαία στα πράγματα της μάνας σου. Ωραία. Και τι έχει μέσα? Έχει την απόδειξη ότι δεν σε ξέχασε ποτέ. Μπα. Όλα αυτά σε ένα κομματάκι χαρτί? Καλύτερα να το διαβάσεις μόνος σου. Εσύ, Λεωνίδα, είπες ότι σου χάλασα το γάμο. Γιατί με βοηθάς τώρα? Γιατί μόνο αν τα βρει μαζί σου η Φλωρέντα θα μπορέσει να συγχωρέσει και εμένα. Και αν δεν με συγχωρέσει, θέλω το καλό της. Νομίζω ότι το λέω κάθε φορά που σε βλέπω, αλλά είσαι πραγματικά καλός άνθρωπος. Απελπισμένος είμαι. Καλός άνθρωπος είναι η μάνα σου. Είναι μια υπέροχη γυναίκα και της αξίζει να τα ξαναβρει με το γιο της. Πέρασε πολλά. Διάβασέ του και θα καταλάβεις. Άρα, Λεωνίδα, καφεδάρα έφτιαξε. Θεή, τι κάνεις εδώ, πώς μπήκες? Μου άνοιξε ο Λεωνίδας πριν λίγο που έφευγε για το εινοπείο. Έφερες τη μικρή? Την άφησε στην κοπέλα που την κρατάει και είπα να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Είδα και κάτι βιντεάκια στο ίντερνετ για να πετύχω το καϊμάκι. Για δοκίμασέ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Σε έχω ξαναδεί γυμνο, μην ανησυχείς. Και τρελό για σένα με έχεις δει. Αλλά δεν θα με ξαναδείς αν αυτό θες. Μου αρκεί απλώς να σε βλέπω. Θέλω να βρισκόμαστε στο γεγάρι της ζωής. Περάστε καλά με τη μικρή? Υπέροχα.
Γλυκούλα μου. Μου έκανε καλό και μόνο που την κοιτούσα. Και το είχα τόση ανάγκη, δεν μπορείς να φανταστείς. Κι εγώ όταν έχω νεύρα, όταν την κοιτάζω, μου περνάνε όλα. Α, και με είπε και η μαμά, Βλάση. Πίστευα τώρα που έφυγε η Μίκα ότι δεν θα μου το έλεγε τόσο γρήγορα. Και την κρατούσα αγκαλιά και την κοιτούσα και τη χάιδευα και ξεχνούσα όλα μου τα προβλήματα. Θεή, από ό,τι φαίνεται τα παιδιά δεν είναι η ελπίδα στη ζωή μας. Είναι η ίδια μας η ζωή. Ένα της χαμόγελο είναι καλύτερο και απορριμιστικό. Πρώτη φορά σου ακούω να εκφράζεις έτσι. Σε βοήθησαν μάλλον τα βιβλία που διαβάζεις, ε? Ναι, διάβασα λίγο και ξεστραβώθηκα. Αλήθεια, τι διαβάζεις? Διάφορα. Δεν θα μου πεις. Διάφορα λέμε. Γιατί στο σπίτι μας διάβαζες μόνο κόμιξ. Και εσύ διαβάζεις περιοδικά μόδας. Ωραίες εποχές. Χωρίς κοτούρες. Δεν το θες ξανά. Να διαβάζω κόμιξ. Να ξαναείμαστε μαζί, Βλάση, να ξαναπροσπαθήσουμε. Πείσμα. Δεν είναι πείσμα. Ανάγκη είναι, θα έλεγα. Η ανάγκη σου είναι να παντρευτείς τον Δαμιανό και να πάρεις τη δύναμη που θέλεις στη Σόφο. Βλάση. Αυτό είναι. Και στο έχω ξαναπεί. Ο Δαμιανός αγαπάει. Όπως αγαπάω εγώ εσένα. Αυτός αγαπάει πραγματικά. Ρε Βλάση. Κάποια στιγμή θα καταλάβεις. Ετοιμάστηκες τόσο νωρίς? Έβαλα κάποια ραντεβού νωρίς για να τελειώνω. Εσύ φάε με την ησυχία σου το πρωινό και έλα μετά στη Σόφο. Σήμερα λέω να μην έρθω στη δουλειά. Γιατί? Γιατί όσο βλέπω τι γίνεται εκεί μέσα, αντιδρώ ανάλογα. Και όσο αντιδρώ ανάλογα, σας αναστατώνω όλους. Αγάπη μου, έλεος. Δεν γίνεται να σταματήσεις να έρχεσαι στη δουλειά. Γίνεται. Καλύτερα για όλους. Ρενάντα μου, δεν είχα σκοπό να σε απομακρύνω από την εταιρεία. Το μόνο που θέλω είναι να σε πείσω για το πώς θα επιστρέψει η επιτυχία πίσω στη Σόφο. Με τι τίμημα? Έλεος πια, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι ο Ηλιάδης δεν είναι κανένας μπαμπούλας? Γιατί το φοβάσαι? Αλήθεια, τι ξέρει αυτός ο Ηλιάδης για μένα? Απολύτως τίποτα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ να μάθει για σένα. Ειδικά μετά το στήσιμο στο δείπνο, θα κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν θέλεις να το γνωρίσεις και πραγματικά δεν με ρώτησε ποτέ τίποτα για σένα. Εσύ όμως γιατί ρωτάς? Εγώ? Για να δω τι ζημιά έχω κάνει στο σχέδιό σας. Έλα τώρα, Ρενάτα, μην το συνεχίσεις, σε παρακαλώ. Και έλα στο γραφείο. Μήπως άλλαξες γνώμη τελικά και θέλεις να το γνωρίσεις? Για κανένα λόγο. Αυτό θα γίνει μόνο μέσω του σου και όταν το αποφασίσει η κυρία Πρόεδρος. Εντάξει, εντάξει. Δεν θα επιμείνω. Γεια. Μαρνάγη, τι κάνεις? Καλημέρα. Μη μου πεις ότι σε έστειλε ο πατέρας σου να παραγγείλω καφέ. Κατάλαβα, σε έχει πρίξει, ε. 5 φορές έχει περάσει από το πρωί. Όχι, εγώ για άλλο ήρθα. Ο Βλάσης είναι εξετάσεις αύριο και ήθελα να δω τι προβλέπεις. Αν είναι καλά προετοιμασμένος, μια χαρά θα τα πάει. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, να φεύγω εγώ. Άντε, γεια. Α, Μαρίνα, έτσι πως περνούσα χτες από εδώ, σε είδα να μιλάς με έναν περίεργο έτσι τύπο. Τι τύπο? Με έναν περίεργο τύπο, έτσι άγριο, σαν να μαλώνατε. Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ρωτάς εσύ ή ο Βλάσης? Ο Βλάσης τι δουλειά έχει? Εγώ σε ρωτάω. Μιμή, σε παρακαλώ πολύ μην μπλέκεστε στη ζωή μου. Μια χαρά δεν είμαστε έτσι όπως είμαστε. Εντάξει, παιδάκι μου, εγώ φιλικά ρώτησα. Δεν θέλω να μπλέκομαι. Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Σεβαστείτε το και εσύ και ο φίλος σου. Οκ. Okay. Πάω πάσο. Αλλά οτιδήποτε και αν χρειαστείς, μπορείς να μου πεις. Ακόμα και λεφτά είναι αυτό. Και γιατί πιστεύεις ότι χρειάζομαι λεφτά? Γιατί μπορεί να είδα να δίνεις σε αυτόν τον περίεργο τύπο χρήματα γι' αυτό. Και έτσι να ήταν, ρε Μιμή. Θα πάρω από σένα χρήματα που δουλεύεις part-time. Ο πατέρας μου έχει κομπόδεμα, μη σκάς. Και να μάθει ο κύριος Θοδωρής ότι μου έδωσες λεφτά, να με μισεί για μια ζωή. Ο πατέρας μου μπορεί να είναι τσιγκούνης, αλλά άμα του στήσω λεφτά θα μου τα δώσει. Είναι ψυχούλα κατά βάθος. Μιμή, σε παρακαλώ, πήγαινε στο Βλάση και πες του να προετοιμαστεί καλά για αύριο και άσε τις προσφορές. Άντε, μπράβο. Έγινε. Τι λέει ρε παιδάκι, μ' έπαθες τέτοιο πράγμα? Ναι, βλέπω τη μαύρη γάτα να έρχεται, της κάνω ξουτ και μου την πέφτει μια φιλόζωη. Και εγώ καθάρισα όλη την αποθήκη στον ύπνο μου. Πάλι πνοβατούσες. Όχι τίποτα άλλο, δεν πιάνετε και σαν επερωρέα. Όπω, Ζαχαρία, τι θα κάνουμε? Φίλοι μου, έννοια σας και τα προβλήματά σας τελειώνουν. Λέγε ρε, Βότη.
Μίλησα στη Βανούλα μου και μίλησε με την κυρία Μπεάτα. Και τι στην Μπεάτα? Αστρολόγος είναι, ε? Είναι μία που κάνει από προβλέψεις μέχρι εξορχισμούς. Και τι είπε, θα μας βοηθήσει? Ναι, είπε θα το σκεφτεί και θα μας απαντήσει. Ναι, πότε? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Σύντομα πάντως. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Εγώ σήμερα θα δεθώ στο κρεβάτι για να γλιτώσω την υπνοβασία. Μπα, καλημέρα. Βρε καλώς τον. Μπράβο, Δαμιανέ. Όχι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά γιατί? Μπράβο σε όλους τους δουλευταράδες της εταιρείας. Μόνο εσύ και ο Χιλέας έχετε έρθει. Α, η Φέη δεν είναι εδώ? Όχι, δεν έχει έρθει, αλλά νομίζω ότι καθυστερεί διότι θέλει να σε αποφύγει. Δεν θέλει να σε έχει μες στα πόδια της. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου. Εδώ στη γραμματεία όλα καλά. Η Κατερίνα που είναι? Στο λογιστήριο. Στη δική μας γραμματεία όλα καλά. Στη νέα γραμματεία δεν ξέρω. Πολλά παρεδώσαμε την καινούρια, τη ζελατίνα δεν έχεις? Μπα, τι γίνεται, ζηλεύει Φέη, ζηλεύεις κι εσύ? Πάρ' το απόφαση, Λατάνια. Το έχασες το κελεπούρι. Άντε μόνο εκεί πέρα πήγαινε και παντρέψου τη Φέη να τελειώνει κι άσε τις εξυπνάδες. Α, το γυρίσαμε και στον ενικό, βλέπω. Και πολύ κράτησε ο πληθυντικός. Κρίμα, γιατί εμένα μου άρεσε. Βέβαια πιο πολύ μου άρεσε να σε βλέπω να βασανίζεσαι που με έχασες οριστικά. Σιγά το κελεπούρι. Λεωνίδα, εδώ είσαι. Θα πιεις ένα χυμό? Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Όχι. Πού ήσουν, ένα delivery? Όχι. Είχα πάει στο δικηγόρο. Αυτός δεν θέλει να σε δει στα μάτια του επειδή τον φέσωσες. Τώρα πώς σε δέχτηκε? Τα βρήκαμε. Αφού του κούρεψα το χρέος φυσικά. Βέβαια, φυσικά του το κούρεψες. Τι τον ήθελες? Λεωνίδα, εδώ και λίγο καιρό με τον delivery τα έχω παίξει. Ζέστη, κρύο, ποδαρόδρομος. Χιόνια, κατακλυσμοί. Το γελάς. Το χειμώνα τι θα κάνω, ρε? Ενώ παλιά είχα το μαγαζάκι μου, ήμουν άρχοντας, τίποτε δεν με κουνούσε. Καταραμένη σου λουλού! Τι σου φταίει το κοριτσάκι μου, ρε? Το καινούργιο ιδιοκτήτη πρέπει να κατηγορήσεις που δεν σε ειδοποίησε. Και αυτόν τον κατηγορώ, γι' αυτό πήγα στο δικηγόρο. Για να κάνει τι? Να κάνει νομική έρευνα σε βάθος. Όπως λέει ο ίδιος, να βρει νομικό έρισμα, ώστε εγώ μετά να κάνω απανωτές μηνύσεις και έτσι να αποκατασταθώ. Αχ, αρχίσαμε πάλι. Λοιπόν. 4 ευρώ ο χυμός, γιατί έχω νομικά έξοδα. Πλατάνια! Ο Δαμιανός είναι εδώ? Ναι, είναι στο γραφείο σας. Έχει έρθει από το πρωί. Η Ρενάτα, ο Αχιλλέας? Η Ρενάτα δεν έχει έρθει, ο Αχιλλέας από τα χαράματα. Ωραία, αν με χρειαστεί κανείς, θα είμαι στο γραφείο του Αχιλλέα. Το καφέ σας, λάτε μακιάτο σουσού, πού να τον φέρω? Στο κεφάλι σου. Να τον λουστείς έτσι και ξεχάσεις να πεις ότι είναι ντικάφ. Ξινή. Τι ωραία. Εύχομαι κάθε μέρα να έχουμε τέτοια ευχάριστα νέα. Τι ευχάριστα? Να με ρίρε να τα σπίτι για να μην μας δημιουργεί προβλήματα. Ανά σου πω κάτι. Άμα ήρθες εδώ για να κακολογήσεις τη γυναίκα μου, σηκώφυγε τώρα. Όχι, 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 για δουλειά θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα του Ηλιάδη και της γραμματέας του. Τι έγινε με αυτούς? Αυτή. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Φέη, τι λες? Μαζί την εγκρίναμε. Εμείς του τη συστήσαμε του ανθρώπου. Ωραία, άλλαξα γνώμη τώρα. Κάτι ύποπτο συμβαίνει, σου λέω. Α, βλέπεις και εσύ φαντάσματα σαν τη Ρενάτα. Κολλητικό είναι. Εγώ, φαντάσματα. Το ξέρεις ότι αυτή η τζελατίνη. Εχθές, μετά το χαμό που έγινε εδώ πέρα στη Σόχο, πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Μάρκου. Και εσύ που το ξέρεις? Εγώ. Ένστικτο. Και με αυτά που κάνει η Ρενάτα θα μας κάνει ρεζίλη στον Ηλιάδη. Α, δηλαδή φταίει η Ρενάτα πάλι. Ποιος φταίει δηλαδή? Θα πήγε δηλαδή αυτή στο σπίτι του Μάρκου και θα του είπε ότι αυτοί που σου ζητάνε τόσο τεράστια κεφάλαια, να ξέρεις, δεν μπορούν να κάνουν καλά μία απλή διευθύνουσα σύμβουλο. Φέη, μη σ' απασχολεί το φαίνεστε. Η ουσία είναι ότι προχωράμε κανονικά. Και πώς προχωράμε δηλαδή, αφού η Ρενάτα αντιστέκεται? Σήμερα το πρωί είχα μία συνάντηση για την αδειοδότηση του χημείου και μελέτησα καλά την έρευνα για τις πρώτες ύλες και τα σημεία πώλησης. Μπράβο, Αχιλλέα, τι να πω. Να αρχίσω να σε φοβάμαι? Να με εμπιστεύεσαι και να μην κακολογείς τη γυναίκα μου. Πάντως, εγώ που είμαι επί των δημοσίων σχέσεων και με ενδιαφέρει το φαίνεστε, μετά από εδώ θα περάσω από τον Ηλιάδη μια βόλτα. Ναι, Φέη. Πρόσεξε, μην τα κάνεις χειρότερα, σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς. Θέλω να μάθω τι σκέφτεται και μετά θα τον καθησυχάσω.
στον άγνωστο γιο μου. Αγαπημένο μου παιδί, με αυτό το γράμμα αφήνω σε σένα ό,τι μου ανήκει. Ελπίζω όταν πια δεν θα είμαι εδώ, να σε βρουν σύντομα και να πάρεις ό,τι έχω. Αλλά θέλω να πάρω κι εγώ κάτι από σένα, έστω και αργά. Τη συγχώρεσή σου, μόνο αυτό θέλω από σένα. Είναι βαρύ για μια μάνα να μην έχει δει ποτέ το χαμόγελο του παιδιού της. Πάντα θα έχω την κρυφή ελπίδα ότι θα βοηθήσουν οι συνθήκες και θα σε συναντήσω χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Σε περίπτωση που δεν πιάσει, αυτή είναι η διαθήκη μου. Βλάση! Έλα. Βλάση! Έλα, μωρέ. Τι έγινε, Βλασάκο, καφέ μόνο για σένα, για μένα, τίποτα. Πιέσαι τον εσύ, δεν το θέλω. Γιατί? Έχει μέσα το δηλητήριο της Φέης. Ε? Τέλος πάντων, για πες μου κανένα νέο, είχαμε. Τίποτα, πέρασα τη Μαρίνα, αλλά τζίφος. Στρίδι, δεν λέει τίποτα. Ρε Βλασάκο, τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, εσύ μαζεύω, ρε. Μου είπε να μην ανακατεύομαι στα θέματα τα δικά της. Αλλά εγώ της είπα ότι χρειαστείς, ακόμα και λεφτά, εδώ είμαι εγώ. Σε τα κάνουμε. Την επόμενη φορά που θα έρθει αυτός ο Μένιος, θα τον παρακολουθήσουμε κρυφά. Μένιο το λένε τελικά. Ωραία, Βλάση, αυτό δεν πίνεται. Πάρε τηλέφωνο τον πατέρα μου, φέρει δύο καφεδάκια. Έλα. Έλα, βοηθά. Έλα, βοηθά, κράτα. Λοιπόν, secretary γράφε. Θέλω, παιδιά, το cocktail party του παππού του Χατζάκη να είναι τέλειο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συντονισμένες. Συντονισμένες, λέω, όλη η ομάδα. Α, δηλαδή θα με βοηθήσετε και στην κουζίνα? Εγώ πειράζει να λείπω. Ναι, Φλωρέτα, μου πειράζει. Από τη μία θέλω πολύ να μιλήσω στο Σύφη, από την άλλη, αν έρθει ο Λεωνίδας, η κατάσταση θα ξεφύγει. Αντιθέτως, βρε, με ένα σπάρω δυο τριγώνια. Σήμερα πρέπει να τα βρεις και με τους δύο. Ή μάλλον θα τα βρεις και με τους δύο. Σημείωσε το. Ναι. Ναι, καλά λέει η Σίλβια, είναι μανούλες αυτά. Και γουρλού. Όλα θα πάνε καλά με το Σύφη. Μην ανησυχείς καθόλου. Οχ. Τι λες, ρε Σιλβία, πώς να μην ανησυχώ? Το παιδί μου δεν θέλει καν να μου μιλήσει. Καλέ, ο Σύφης! Δεν καταλαβαίνω, Φέη, με κατηγορείς για κάτι. Όχι εσένα, τη γραμματέα σου. Τη ζωγραφιά. Ακριβώς. Ήρθε στη Σόβο και μας αναστάτωσε. Πώς της το επέτρεψες? Δεν ήξερα καν ότι ήρθε. Συγγνώμη, και πήρε τέτοια πρωτοβουλία από μόνη της. Μία απλή γραμματέας. Ωραία, και για ποιο λόγο ήρθε? Για να μάθει, λέει, τον τρόπο πληρωμής της. Α, και σου φαίνεται παράλογο αυτό? Γιατί εγώ το βρίσκω φυσιολογικό. Φυσιολογικό? Ωραίο, Μάρκο, αν είναι έτσι, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της εταιρείας μας, να αναλάβεις εσύ το κόστος της γραμματέως σου. Καλά, δεν είναι θέμα η πληρωμή της. Το θέμα είναι να μεταπίσουμε πιο γρήγορα τη διευθύνουσα σύμβουλο. Ναι, αλλά ο ερχομός της γραμματέως σου της έδωσε νέα αφορμή για κόντρα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ περίεργη αυτή η διευθύνουσα σύμβουλος. Έχει πάρει πολύ στραβά όλο το θέμα με την Biosofo και φέρνει αντίρρηση σε οτιδήποτε προκύπτει. Η ζωγραφιά μου χειροτέρεψε τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι, δεν εμπιστεύομαι καθόλου τη γραμματέα σου. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί της. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Σιγά τη δύσκολη δουλειά. Μην ξεχνάς ότι ο μέλλον σύζυγός σου μεσολάβησε για την πρόσληψή της. Αυτός τη διάλεξε. Τέλος πάντων, να σε αφήσουμε στην άκρη το Δαμιανό. Εγώ θέλω να μάθω τι γίνεται με τους επενδυτές που σε στηρίζουν. Πώς τα βλέπουν τα πράγματα? Δεν χαίρονται ιδιαίτερα με την καθυστέρηση. Περίμεναν πιο γρήγορες αποφάσεις. Μπορείς να τους καθησυχάσεις? Θα προσπαθήσω, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η καθυστέρηση, θα αποσύρουν τα κεφαλαία τους. Μισό λεπτό. Καλημέρα σας, κύριε Λιλιάδη. Καλημέρα. Α, έχετε επισκέψεις. Ήρθα νωρίς για δουλειά, ε. Όχι, όχι. Εγώ άργησα για να πάω για δουλειά. Να σας αφήσω. Να σε συνοδέψω. Όχι, χρειάζεται. Θα επιμείνω. Thank you.
Τι έκανε αυτή εδώ πρωί-πρωί? Ήρθε να μου πει να σε μαζέψω. Καλά, θα τις δείξω εγώ. Ηρέμησε, ηρέμησε. Μάντεψε ποιον πήγε να βρει απέναντι. Ποιον? Το φωτογράφο. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι αυτή τον έβαλε να μας παρακολουθεί. Πάμε εμείς, Βανούλα μου, μέσα στην κουζίνα να αρχίσουμε τις ετοιμασίες. Πείτε τα εσείς. Θέλεις να καθίσεις? Δεν χρειάζεται. Έχω αυτό. Γι' αυτό ήρθα να μιλήσουμε. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας. Μάλιστα. Γιατί έγραψες αυτή τη διαθήκη? Πίστευες ότι κάποια μέρα μπορεί να με ξανάβρισκες? Πάντα πίστευα ότι θα σε ξανάβρισκα. Όμως δεν μίλησα ποτέ σε κανένα γι' αυτό. Όταν κρυβόμουν στην Αγγλία, είχα κάνει άλλον ένα αποτυχημένο γάμο με τον πατέρα της Σίλβιας. Και παρόλο που ήθελα να τα πω σε έναν άνθρωπο να ξαλαφρώσω, αυτός δεν έμαθε ποτέ τίποτα. Για να μην κινδυνεύσω, όπως λες. Ναι, όμως βαθιά πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα σε ξανάβρισκα. Μα και όταν με ξαναβρήκες, με φλούμωσες στο ψέμα. Αγόρι μου, έχεις όλα τα δίκια του κόσμου. Αλλά η Διαθήκη λέει την αλήθεια. Το μόνο που σου ζητάω είναι να με συγχωρέσεις. Αλλά αν δεν μπορέσεις, θα το καταλάβω. Δεν μου χρειάζεται. Ό,τι γράφει είναι βαθιά χαραγμένο στην ψυχή μου. Τώρα, αν εσένα δεν σου λέει τίποτα, μπορείς να το σκίσεις, να το πετάξεις. Ντρέπεστε! Δικοί μου άνθρωποι να με κουβαλάτε εδώ πέρα να φέρω τους καφέδες, τεμπελκανάδες! Σιγά ρε πατέρα, δύο βήματα είναι! Αφού είναι δύο βήματα, ρε, γιατί δεν έρχεσαι μόνος σου να τους πάρεις! Σταμάτα μου, ρε Γκρινιάρη, θα σε πληρώσω εγώ, σου δώσω καλό μπουρμπουάρ. Πόσο κάνουν? 5,90. 5,90. Μισό. 5. Εδώ ορίστε, πάρε. 5 και ένα 6. Τα αρέσει τα δικά σου. Σιγά ρε, καταξοδεύτηκες, γαϊδούρι! Κοντζάμ κομπόδεμα έχεις, η δεκάρα σε πείραξε. Δεν με πείραξε η δεκάρα. Με πείραξε που δεν δίνεται σημασία στην κούρασή μου. Τεμπελχανάδες! Άστο να φτάνει. Τσάκω τον καφέ. Δεν μου έχεις πει. Στη Σόφο πώς θα πας? Εντάξει, δεν λέω. Λίγα τα λεφτά, αλλά δουλεύω και λίγες ώρες. Από εκεί που ήμουν μοντέλο, ξαφνικά δουλεύω για τον Ζαχαρία. Αλλά η δουλειά δεν είναι ντροπή. Καλύτερα από το να δουλεύω για τον πατέρα μου. Καλά, θα ζει και τώρα στα delivery αυτός. Εκεί στη Σόφο όμως έχω και τα τυχερά μου. Σου λατσάρει ένα κόμματο εκεί μέσα, δεν μπορεί να καταλάβει. Άλλο πράγμα. Ναι, δεν μα τα λε αυτά. Πού να τα πω, έχει τα δικά σου. Όχι, ρε, πε τα δικά σου, να ξεχάσω λίγο τα δικά μου. Εκεί στην εταιρεία μου την πέφτει λατάνια. Αλλά εγώ καμακώνω άλλη γυναίκαρα, τη ζωγραφιά. Ζωγραφιά, κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα. Αν δει το σώμα τη, σκέτη ζωγραφιά. Άλλο να σου λέω και άλλο να το βλέπει. Λαμπάδα. Λαμπάδα, αλλά δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται για μένα. Μία μου τα λέει έτσι, μία αλλιώ. Έχεις χάσει τη φόρμα σου, θα σε προπονήσω εγώ, θα σε αναλάβω. Άντε, μπράβο, ο παλιός σπεσιαλίστας βλάσης. Τι να κάνω? Δεν θα κάνεις τίποτα ακόμα γιατί προηγούνται οι εξετάσεις. Όταν τελειώσω με αυτό, θα αναλάβω την περίπτωσή σου και θα καταστρώσουμε ένα σχέδιο εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ, ρε Βλάση. Κι εγώ σε ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Που δεν θα κοιμηθείς απόψε για να κάνουμε πρόβα. Κάτσε, ρε Βλάση, όχι πάλι ξενύχτη. Μίλησα! Απόψε είναι η πρόβα, Τζενεράλε. Ήρθες τελικά, αγάπη μου. Έχεις δίκιο, πρέπει να έρχομαι στην εταιρεία. Τέλεια. Δώσε μου ένα λεπτάκι να τελειώσω κάτι που διαβάζω. Τι κάνεις με τόση προσήλωση? Μάλλον έχει να κάνει με την Bio Sofo, την καινούργια σου αγάπη. Η Sofo με απασχολεί, Ρενάτα. Απλά έμπλεξα με την έκθεση των λογιστών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Καλά, με ενημερώνεις μετά. Μάλιστα, αφεντικό. Θα χρειαστεί όμως κάποιες διορθώσεις η έκθεση πρώτα. Θέλω να κάνω μία σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης τριετίας. Θα μου τα ετοιμάσεις? Μάλιστα, κυρία Διευθύνουσα Σύμβουλε. Θα πάω να τα ζητήσω αμέσως. Χιλέα μου, δεν δίνω διαταγή. Αν μπορείς, είπα. Μπορώ. Ε,
Έλα, Μάρκο. Ρενάτα, δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά. Το βράδυ με βρίζεις και μου το κλείνεις και μετά δεν απαντάς ούτε στην καλημέρα. Έχεις δίκιο. Πήρε σε δύσκολη στιγμή και την πλήρωσες εσύ. Έχω κάποια προσωπικά θέματα τελευταία και πιέζομαι πολύ. Καλύτερα να σταματήσουμε την επικοινωνία μας. Προσωπικά. Αισθηματικά, σαν να λέμε. Άμα σου πω, θα πάψουν να είναι προσωπικά. Δεκτό. Δεκτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κόψουμε επικοινωνία. Εγώ έλεγα μήπως βρεθούμε για ένα καφέ ή ένα ποτό. Να μου πεις τη γνώμη σου για κάτι που θέλω. Για ποιο πράγμα? Αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Έχει να κάνει με τη νέα κίνηση που θέλω να κάνω για τη Σόφο. Όταν λες κίνηση. Ενός είδους κίνησης κάνω. Δυναμικές. Αλλά αφού δεν θέλεις να μάθεις και να μου πεις τη γνώμη σου, ας το καλύτερα. Δεν θέλω να σε πιέζω. Τέλος πάντων, ένας καφές νωρίς το απόγευμα. Να σου πω, δεν νομίζω να σε παρακολουθούν πάλι. Μην ανησυχείς, έχω βρει τρόπο να το αποφεύγω. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, Καρίνο? Η Ρενάτα. Κατάφερα ένα ακόμα ραντεβού μαζί της. Καλά, εσύ δεν μου είπες εχθές ότι σχεδόν σε έβρισες στο τηλέφωνο? Ναι, έτσι είναι όταν δεν θέλει, αλλά όταν πρόκειται να μάθει πληροφορίες για την BioSofo, τρέχει αμέσως. Έχω βρει το κουμπί της. Πού είσαι, ρε Φώτη, πού είσαι, ρε Φώτη? Ρε Φώτη! Ρε φίλε, έχει έρθει το φορτηγό για να ξεφορτώσουμε. Ναι, εγώ μόλις ξεφορτώσα ένα φορτίο και θα κάνω διάλειμμα τώρα. Να περιμένεις να έρθει το επόμενο. Κάτσε. Ο Ζαχαρίας πού είναι? Έλατε. Ωραία, έχω να τον δω. Πού να είναι? Ρε, σε κάνει ησυχία, κάτι ακούγεται. Τι κάνει αυτός, κοιμάται? Ρε Ζαχαρία, είσαι ξυπνιός. Είμαι ζυγός. Με οροσκόπο εγώ καιρό και σελήνη στον Ταύρο. Άμα έχει οροσκόπο εγώ καιρό, είναι καλό. Κάτσε, γελάσουμε. Δεν κάνω να το ξυπνήσουμε. Περίμενε, θα το κατεβάσω. Σε γνωρίζω από την άρχισε η υποστολή. Του σπαθιού την τρομερή. Και το μπικίνι τέλειο, κορίτσι. Άρεσε, Φώτη, ήξερα ότι η πνοβασία είναι μόνο το βράδυ. Όχι και τη μέρα. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτός κανονικά πρέπει να πάει στο γιατρό, αλλά φοβάται. Η Φέη του λέει ότι είναι για κτηνίατρο. Όλο προσβολές είναι αυτή. Και απειλές. Λέει θα τον απολύσει. Διατάξτε, κύριε διοικητά! Φώτη, κάτι πρέπει να γίνει. Ελπίζω να κάνει το θαύμα της Μπεάτα. Τι πήγες και έκανες, Λεωνίδα? Γεια σου και εσένα, Φλωρέντα. Γιατί μπλέκεσαι συνέχεια στα πόδια μου? Το παρατράβηξες με το φάκελο που έδεσαι στο σιφί. Την κρυφή σου διαθήκηλες. Με κοροϊδεύεις? Όχι, απλώς προσπαθώ να σε καταλάβω, γιατί τελικά είχες πολλά μυστικά από μένα. Α, και φρόντισες να ψάξεις τα πράγματά μου για να τα βρεις. Τυχαία τα βρήκα. Και τυχαία το έδωσες στο σιφί. Για το καλό σου το έκανα, Φλωρέντα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε σένα και το γιο σου. Και εσύ αντί να μου πεις ευχαριστώ, έρχεσαι και μου τη λες από πάνω. Σου ζήτησε ή δεν σου ζήτησε να μην ανακατεύεσαι? Πώς ξαφνικά καταλήξαμε να έχουμε τόσο διαφορετικές απόψεις εμείς οι δύο, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ταυτιζόμασταν σε όλα? Αλλάζουν οι άνθρωποι, Λεωνίδα. Όχι ξαφνικά, Φλωρέντα. Καθόλου ξαφνικά. Εσύ με βοήθησες να αλλάξω. Όταν κατάλαβα ότι δεν είσαι μαζί μου στα δύσκολα. Κρύφτηκες μέσα στον εγωισμό σου. Και εσύ πίσω από τους φόβους σου. Φόβους, ε? Αν κάτι φοβάμαι τώρα, είναι ότι τελειώσαμε οριστικά. Μπα, πώς το έπαθες εσύ και δουλεύεις? Η Ρενάτα τρέχει τον Αχιλλέα. Από το πρωί του έχει ζητήσει κάτι οικονομικά στοιχεία για τη Σόφο και αυτός για να της τα δώσει τρέχει και εμένα και το λογιστήριο. Νομίζω τον κάνει ό,τι θέλει. Μην αφθαδιάζεις, πατζαρό μαλούσα. Μην με κοιτάτε έτσι, δεν κουτσομπολεύω, απλώς κάνω μια ανάλυση των δεδομένων. Τέλος πάντων, για την ώρα σε συγχωρώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή τη ζωγραφιά θα την κρατήσουμε? Δεν την πολύ συμπαθείς, ε? Φαίνεται, ε? Μπαμ κάνει, αλλά δεν σε αδικό. Σε παρακαλώ, για κάνε μου μια γρήγορη ανάλυση για αυτήν. Δεν το έχω δουλέψει ιδιαίτερα, αλλά είναι μια ξινή που κοιτάζει μόνο τον εαυτό της, κακόγουστη, ψηλή και επίσης περιτριγυρίζει όλους τους άντρες. Περιτριγυρίζει όλους τους άντρες, ε? Μάλιστα. Μπράβο, Πλατάνια, για την ανάλυση σου.
Δυστυχώς, στα δίχτυα της έχει πέσει μόνο ένας. Για λέγε, ο Δαμιανός. Όχι, ο Μίμης. Ο Μίμης, μάλιστα, ο Μίμης. Ενδιαφέρον. Νομίζω ότι φτιάχνουν οι σχέσεις μου με τη Φέη. Ελπίζω να μην κυλήσω και της αποκαλύψω όλα τα μυστικά μου. Έλα, Βλάση, κοίτα, σκέφτομαι να μην έρθω στο πάρτι της Σίλβιας. Όχι, ρε παιδί μου, απλώς τσακώθηκα με τη Φλωρέτα και δεν θέλω. Πού είσαι, στη γωνία? Α, μισό ρε Βλάση, μισό. Γεια σου, Βλαρετάκη. Γεια σου, Λεωνίδα. Ξέρεις που είναι ο Θοδωρής? Όχι, αλλά κάνα delivery θα έχει πάει. Α, καλά, θα ξαναπροσπαθήσω να περάσω αργότερα. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ? Όχι, μωρέ, τον ίδιο ήθελα. Λεωνίδα, θα πάω οπωσδήποτε στο πάρτι της Σίλβιας, της το υποσχέθηκα. Όχι. Γεια. Γεια. Είσαι έτοιμος για τις αυριανές εξετάσεις? Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σκοτώθηκες να βοηθήσεις. Έλα ρε Βλάση, έλα τώρα ρε Βλάση, αφού είπαμε είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή και υπάρχει κόλλημα. Και στην τελική, ό,τι μπορούσα να κάνω για να σε βοηθήσω, το έκανα. Βέβαια, βέβαια. Με έμαθες να πολεμάω τους φόβους με μια χατζάρα. Μην το γελάς αυτό, να το θυμάσαι αύριο στις εξετάσεις. Σας αφήνω. Θες πω, ρε. Τώρα εσύ όντως θα δώσεις εξετάσεις? Ναι, τι λέμε. Εγώ νόμιζα ότι έκανες πλάκα τόσο καιρό και θα σου περνάγε. Άστα αυτά, πες μου τώρα, τι ήθελε η Μαρίνα? Ξέρω, το τώρα. Τι τον ήθελε? Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν μου είπε κάτι για το μαγαζί, ξέρω. Συγχαίρε για το μαγαζί. Αυτή σαν τον Τροϊκό Πόλεμο και το μαγαζί είναι η ωραία Ελένη. Αποκλείεται να συνεννοηθήκανε μεταξύ τους. Κοίτα να δεις, ρε, όντως έχει διαβάσει αυτός. Τέλος πάντων, στο πάρτι της Σίλβιας θα πάμε, εντάξει, το υποσχέθηκα και να κάνουμε γρήγορα γιατί θα φάμε παντόφλα. Αυτό είναι το λιγότερο. Τη Φλωρέτα και τα μάτια σου. Έτσι και τα κάνεις πάλι μαντάρα, θα μπεις τιμωρία το βράδυ. Άρε, ρε. Άρε, θα μου κάνεις και υποδείξεις. Άρε, θε. Άρε, θε. Τι πατέρα μου στείλες, θε. Τι κάνεις, ρε. Παλουφάρεις. Ζαχαρία, για χαλάρωσε λίγο. Να χαλαρώσω. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ρε. Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ και έχετε πάρει αέρα, ε. Σίγουρα που βάλεσουμε καμιά κούτα, ρε. Εγώ αυτό, ρε. Που κάθομαι και σε προσέχω, ναι, υπνοβάτης μέρα μεσημέρι. Τι έκανα? Αυτό που άκουσες, υπνοβάτης. Και κάθομαι και σε προσέχω για να μην κάνεις καμιά ζημιά εδώ μέσα και σε δει η Φέη και σε απολύσει. Ωραία, μη μακου... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλό παιδί τελικά. Πώς μπορώ να στο ξεπληρώσω? Αρέσει η Ζαχαρία. Αυτή τη ζωγραφιά την έχει πάρει καθόλου το μάτι σου. Τζάμπα τη λιγουρεύεσαι. Αυτή ερχόταν εδώ μόνο για τον Δαμιανό. Και από τότε που ο Δαμιανός μετακόμισε στα πάνω παντώματα, δεν περνάει ούτε για καλημέρα. Τι δηλαδή, αυτή μόνο πάνω κυκλοφορεί? Μη με να σου πω κάτι. Αυτή δεν είναι για τα δόντια σου. Δεν φτάνει που με καθαδιάζει, μου ρίχνει και το ηθικό από πάνω. Έννοια σου, και θα πω να μ' αλλάξουν πόστο, να φύγω από την αποθήκη. Όχι, πού να φύγω, και εγώ μόνο που θα μείνω. Κάτσε ρε, εσύ, δεν είπα τίποτα. Πώ δεν είπε, με γέμισε ανασφάλειε. Πλάκα κάνει ρε, με τι ανασφάλειε. Εσύ ωραίο παιδί, αν έχει εσύ ανασφάλειε, εμεί τι να πούμε, ρε. Εσύ. Είσαι ψηλό, νταγκλαρά, ωραίο παιδί, με τα μαλάκια σου, τα ματάκια σου, δυνατό. Τρει-τρει τι σηκώνει τη σκούτη. Και τα δω πράτσα. Αν τώρα κλασεί αγόρι που τρία κλάρκ μαζί. Γίνεται εδώ, ρε. Ζαχαρία. Με καλοπιάνει για να μην με χάσει από την αποθήκη. Ζαχαρία. Έλα ρε, τελειώνετε. Τελειώνετε ρε, στα πόσα σας, στις δουλειές σας. Μιλάτε! Και από εδώ βέβαια είναι το πουφέ. Η Ιβανούλα μας έχει ετοιμάσει εξαιρετικές νοστιμίες από την Κρήτη και από τη Λέρο για να τιμηθεί ο παππούς Χατζάκης και ο υιός Χατζάκης Ζούβας. Για να δούμε. Ξάχτα τέλεια σου, Μαριξανθούλα. Ωραία. Υπάρχει βέβαια και πίνα κολάδα για να τιμηθεί η νύφη και γυναίκα Χατζάκη Ζούβα. Παναγία μου, τώρα το συνειδητοποίησα. Να έχω τρία επίθετα. Σίλβια, Σοφοκλέους, Ζούβα Χατζάκη. Να ξέρεις κι μου. Τρία της για σένα, καλέ. Ολόκληρο σύμπλεγμα. Να κάτσουμε να φάμε. Όχι. Περιμένουμε τον Λεωνίδα και τον Βλάση που έχουν ήδη αργήσει τρία λεπτά. Μόλις έρθουν όμως θα τους κόψω εγώ τα πόθηκια τους. Άχι, μπράβο νύφη μου! Σε θέλω σκληρή, ε! Σύντα μου κάθηκες, μωρέ. Για δεν μιλάς στη μάνα σου. Ούτε σε ρέτησες. Σήμερα η μέρα είναι προς τιμήν σου. Ας μη φέρνουμε το σύφι σε δύσκολη θέση. Ναι, όντως μαζευτήκαμε εδώ, αγαπημένοι φίλοι, για να τιμήσουμε τον παππού Χατζάκη που ήρθε και έφερε συνταραχτικές αποκαλύψεις. Ήτανε θέλημα Θεού να βρω και τον εγγονό μου και τον γιο μου, α. Ελάτε, άντε. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Περιμένετε. Όχι. Πρέπει να πάρουμε και το Μάκη τηλέφωνο, ναι. Δεν πρέπει να λείπει καθόλου από αυτή τη γιορτή. Κράτα, Φλωρετίτσα μου. Μπράβο.
Περιμένετε, περιμένετε. Έλα, Μάκη μου! Πείτε για στο Μάκη όλοι μαζί. Γεια σου, Μάκη! Χαιρετώ την Ομίγυρης. Το διασκεδάζετε, βλέπω, ε. Άρα, Γλαντιά. Γεια σου, ρε πατέρα. Μην τα κάνεις, παιδί μου. Ζουβά! Καλώς να δεχτείς τον πατέρα σου, ρε, τον παπάκι σου, στη Λέρο. Έρχεται απόψε. Περιμένω το παπάκι μου μαζί με το μαμάκι μου. Κι όχι τίποτα άλλο, Φανάρα. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν είμαι εκεί να τρώω τα μεζεκλίκια σου, ρε άτιμο. Καλέ, να σου στείλω ένα τάπερ, ρε κουμπάρε. Ωρε, Φανάκι, με τρελαίνεις, τέτοια μου λες να πούμε. Στείλε και τάπερ, στείλε και την κατσαρόλα, άντε για την καλή, Λέρος. Αλλά μαγείρισα σαν εσένα, Φανάκι μου, δεν υπάρχει. Αχ, βρε παιδιά, με συγκινείτε πάρα πολύ που είσαστε έτσι αγαπημένοι. Μάκη μου, πρέπει εμείς τώρα να κλείσουμε για να συνεχίσουμε τους εορτασμούς. Ή μήπως θέλεις να σε βάλω πάνω στον καναπέ, έτσι απέναντι, να μας παρακολουθείς εξ αποστάσεως. Όχι, ματάκια μου, θα πάω να κάνω παρέα στη Ζαβυρίτσα, τη μάμη. Εντάξει, Μάκης, τέλος. Πού πάει, μωρέ, πάλι το Σιλιβούν. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για να σας διαβάσω τον 36 σελίδες λόγο μου που έγραψα για να αποχαιρετήσω τον παππού Χατζάκη. Σίλβια, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Όχι, Φλωρέτα μου, θα το κάνω. Εγώ την οργάνωσα την γιορτή. Εγώ θα μιλήσω. Μήπως θα πει μία ματινάδα το κοπέλι, σώσε μας, ε. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξαναζήσω εγώ τον ίδιο υποβιβασμό που έζησα στο γάμο του Αχιλλέα και της Ρενάτας. Αυτόν τον λόγο, ρε, θα τον διαβάσω. Ναι. Να σου θυμίσω ότι αυτός ήταν ο λόγος που σε απήγαγαν. Ναι, σχετικά με αυτό σου χρωστάμε μια συγγνώμη, κυρία Σίλβια. Συγχωρεμένη, αλλά αυτόν εγώ το λόγο θα τον διαβάσω. Άκρη! Έρχομαι, έρχομαι! Ας της πάρει κάποιος, ρε παιδιά, το λόγο με τρόπο να το σκίσει. Η ωραία στο πλαισίο. Δεν μου λες, Δαμιανέ, αυτή την καρικατούρα, τη ζωγραφιά τέλος πάντων, την εμπιστεύεσαι? Τη ζωγραφιά, φυσικά. Είναι υπόδειγμα υπαλλήλου και υπόδειγμα ανθρώπου. Είναι εργατική, τίμια, πολυμήχανη. Είναι εξαιρετικό κορίτσι. Α, πάνω στην ώρα. Μην το σηκώσεις, μιλάμε τώρα. Έλα, ζωγραφιά μου. Καλά, Δαμιανέ, καλά. Σου έχω μία πρόταση. Είμαι όλος αυτιά. Τι θα έλεγες να γνωρίσεις τον νέο μου αφεντικό, τον Ηλιάδη? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Να, τώρα που δουλεύω για αυτόν. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να έρθεις σε επαφή μαζί του. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Μα γιατί να συζητά μόνο με τα άλλα στελέχη? Είσαι και εσύ βασικός στέλεχος στη Σόφο, Δαμιανέ. Εξάλλου, σου το είπα και τις προάλλες ότι... Σου ταιριάζει πολύ η καρέκλα του Προέδρου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου πάει πολύ. Αλλά κοίταξε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γνωρίσω τον Ηλιάδη. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα στην εταιρεία εξαιτίας του. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στη μέση. Καλά, καλά, καλά. Σ' αφήνω να το σκεφτείς, αν και είμαι σίγουρη ότι θα αλλάξεις γνώμη. Τσάου. Ο αδερφός σου ήτανε. Του έριξε το δόλωμα για να έρθετε σε επαφή, αλλά δεν τζίμπησε. Δεν μου αρέσει αυτό. Μην ανησυχείς, και κάτι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο ραντεβού που έχω με τη Ρενάτα. Εσύ ανέλαβε το φωτογράφο. Πάω να ετοιμαστώ. Τι έγινε? Τελείωσες το τηλεφώνημά σου με την Ξυλάγκουρη? Μα τώρα τι σου έκανε το κορίτσι και μιλάς έτσι για αυτήν? Εμένα τίποτα, αλλά όλη η Σόφο έχει βουήξει. Έχει βουήξει, δηλαδή? Ότι είναι θρασίτατη, ψιλομύτα, κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη της, δεν ξέρει να ντύνεται και περιτριγυρίζει όλους τους άντρες που κυκλοφορούν στην εταιρεία. Περάστε, περάστε! Αγάπες μου! Αγάπες μου! Γεια σου, Σίλβια. Παιδιά, μα τι ωραία που είμαστε όλοι αγαπημένοι, και συμφιλιωμένοι. Φλωρέτα μου, να συστήσουμε το Βλάση στον παππού το Χατζάκι. Χαίρο πολύ. Ίδιος ο Ζούβας είναι αυτός, ρε. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Λίγο πιο σταφυδιασμένος. Ναι, το φοβόμουν κι εγώ λίγο στην αρχή, με αυτά που μου είπε η Φλωρέτα. Έμοιαζε λίγο με Δράκουλα του Ψιλορίτη. Αλλά τώρα που μάθαμε ότι ο παππούς ο Χατζάκης απαρνήθηκε τις βεντέτες. Επαπού! Έτσι, νύφη μου. Σ' όλα αυτά, θα οφείλω στο Λευτέρη, το κοπέλι μου.
Αλλά τσέσο, Σύφη. Όταν έφτασε κοντά μου, μου έλεγε όχι βία, παππού. Στα έλεγα εγώ ότι όλα θα πάνε καλά. Να ξέρεις ότι είμαστε ασφαλείς. Δεν μας ακολουθεί κανείς. Ωραία. Τι θέλεις να συζητήσουμε? Θέλω τη γνώμη σου ως γυναίκα, όχι ως μάνατζερ. Πώς θα μπορούσα να αλλάξω τη γνώμη που έχει για μένα η διευθύνουσα σύμβουλος της Σόφου? Γιατί τι γνώμη έχει για σένα? Είναι πολύ άδικη μαζί μου. Δεν έχει κανένα στοιχείο και όμως με κατηγορεί συνέχεια. Δεν είναι πολύ ξεροκέφαλη. Ναι. Έτσι όπως το λες, αλλά μήπως έχει στοιχεία που δεν τα ξέρεις? Μα τι να έχει εναντίον μου. Είμαι απολύτως καθαρός. Εσύ δεν είπες στην πρώτη μας συνάντηση ότι θέλεις να κατακτήσεις αυτή την εταιρεία και να περάσεις στα χέρια σου, μπορεί να το αντιλήφθηκε. Πώς, με τηλεπάθεια? Μα όχι, με επιχειρηματικό ένστικτο. Τότε μία λύση υπάρχει. Ποια? Να πάω τώρα να τη συναντήσω. Αφού φύγουμε από εδώ, να πάω στη Σόφο και να τη συναντήσω, να δω τι θα μου πει. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ Ρακίτο Χατζάκηδον δεν πίνω. Εγώ θα πίνω τον Σταματάκηδον. Το Σταματάκηδον είναι καλύτερη. Ρακίτον Σταματάκηδον θα πιούμε. Μπράβο, βρε χαβέλη μου. Να παίρνει τη μεριά τη μάνα σου. Στον ουρανό σε γύρευα, στη γη σε βρήκα. Ανθρωπέ μου. Πόσο χαίρομαι που συμπαθήσα το ένα στον άλλον. Θα μιανέ μου. Πότε γίνει αυτό? Και τώρα μου το λες? Δεν σου έχω πει ότι θέλω να τις βλέπω αμέσως? Όχι, να μην πας για ύπνο. Και την επόμενη φορά που θα καθυστερήσεις, απολύθηκες. Ρε Βλάση, έλα. Πού είσαι, Βλάκος, στο τηλέφωνο? Τι έγινε? Ξύπνησε η μικρή. Έχει πειρατό και κλαίει το παιδί. Τι πειρατό? Πειρατό! Πότε η μικρή που είναι? Δίπλα είναι. Αλλά μην πας εσύ ακραία μέρος και την τρομάξεις. Το έχω πάρει απόφαση πια. Δεν αφήνω μόνη στη μικρή. Δεν σε ξέρεις καλύτερα, αλλά αν θες τη γνώμη μου, θα την κάνεις πολύ περήφανη κάποια στιγμή αν τολμήσεις και κυνηγείς τα όνειρά σου. Ψάχνει κατάσκοπο ο Ηλιάδης. Ναι, αν και εγώ δεν το απάντησα θετικά, αλλά να ξέρεις ότι πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσα να του πω ότι η Φέη έχει βάλει να τον παρακολουθούν. Τι γίνεται εδώ? Το παίρνω το κρατάω στα χέρια μου εδώ πέρα σαν σπαθί και βγαίνει πιο δυναμικό όλο. Ποιος το έβαλε? Η Μαρένα.